Με απόφαση που υπέγραψαν την Πέμπτη ο Υπουργός και Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και Σωκράτης Φάμελος, εγκρίθηκε το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το οποίο αναθεωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο περιφερειακό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αηφόρου ανάπτυξης της ίδιας περιφέρειας. Με την απόφαση αυτή εγκρίνεται και περιβαλλοντικά το περιφερειακό χωροταξικό πλαίσιο. Η διαδικασία αναθεώρησης των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων θα ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο διάστημα για ακόμη 9 περιφέρειες. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης παρουσιάζει διαχρονικά χαμηλά ποσοστά σύγκλησης ως προς τις υπόλοιπες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά και σε εθνικό επίπεδο, η περιφέρεια χαρακτηρίζεται ως βραδυπορούσα με χαμηλούς ρυθμούς αύξησης της απασχόλησης ως προς τη χώρα. Όμως η περιφέρεια κατέχει κομβική γεωγραφική θέση. Διαθέτει σημαντικές προοπτικές στους τομείς της ενέργειας καθώς και του διαμετακομιστικού εμπορίου, του τουρισμού και της τόνωσης του εξαγωγικού προσανατολισμού της. Επιπλέον διαθέτει ένα πλούσιο φυσικό περιβάλλον, ένα σημαντικό πολιτιστικό απόθεμα και ένα δυναμικό αξιόλογο τοπίων. Οι προτεραιότητες του περιφερειακού χωροταξικού πλαισίου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι η ενίσχυση της θέσης και του ρόλου της περιφέρειας στον διεθνή ευρωπαϊκό και εθνικό χώρο στα πλαίσια πολιτικών εδαφικής συνοχής για την ολοκληρωμένη, ισόρροπη και διαρκή ανάπτυξη. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η διασφάλιση διατηρήσιμης οικονομικής ευημερίας. Η ενίσχυση της εδαφικής συνοχής σε ενδοπεριφερειακό επίπεδο μέσω της συγκρότησης βιώσιμων αναπτυξιακών ενωτήτων και της ισόρροπης και αλληλοσυμπληρώμενης κατανομής των παραγωγικών δραστηριοτήτων στον χώρο. Η συνετή και αποτελεσματική διαχείριση των πόρων συμπεριλαμβανομένου του εδαφικού πόρου, προωθώντας την ενίσχυση των μεταξύ τους συνεργειών, την ανακύκλωση και την επανάχρηση τόσο της παραγωγικής διαδικασίας όσο και της οικιστικής ανάπτυξης. Η αντιμετώπιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής και ο περιορισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τομέων ενέργειας και μεταφορών, δίδοντας προτεραιότητα στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και στον επανασχεδιασμό του συστήματος μεταφορών στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού. Η προστασία, συνδυασμένη ανάδειξη και αξιοποίηση του πλούσιου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος και του τοπίου που αναγνωρίζονται ως σημαντική αναπτυξιακή πόρη και συγκριτικό πλεονέκτημα της περιφέρειας. Τέλος, η βιώσιμη διαχείριση του χώρου και παροχή κατευθύνσεων προς τα τοπικά χωρικά σχέδια που θα ακολουθήσουν από τους Δήμους για την οργάνωση του χώρου και την ισόρροπη ανάπτυξη των παραγωγικών δραστηριοτήτων.